προσωπική εμπειρία. Παρ' όλα αυτά, και πριν μου συμβεί αυτό, πριν από 2 χρόνια, ήμουν ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη. Έμαθα από το σπίτι, από τη μητέρα μου, ότι η πρόληψη σώζει. Οπότε είναι κάτι που θα στηρίζω και θα είμαι πάντα δίπλα και στις γυναίκες και σε όσους το χρειάζονται. Όταν ανακάλυψες και εσύ προσωπικά ότι έχεις κάποιο πρόβλημα υγείας όσον αφορά τον καρκίνο του μαστού, πώς το διαχειρίστηκες? Κοίταξε, οι πρώτες στιγμές ήταν λίγο δύσκολες. Με πόναγε το στομάχι μου, δεν ήξερα τι να κάνω, σκεφτόμουν τα χειρότερα. Παρ' όλα αυτά, με ψυχραιμία, στήριξη από τους δικούς μου ανθρώπους, όλα πήγαν καλά. Τότε έκανα και εκπομπή κιόλας, ήταν κάτι που δεν ήθελα να μοιραστώ. Δεν ξέρω, έτσι ένιωθα. Συγγνώμη, για να καταλάβω, Μαρό. Καλέ, ναι. Η Κωνσταντίνα αντιμετώπισε κάποιο θέμα υγείας όσον αφορά το στήθος? Όχι. Ή αναφέρεται σε κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας με το θυρωειδή? Αν θυμάμαι καλά, γιατί το είχαμε... Το στήθος. Μάλιστα, γιατί αν θυμάμαι καλά, και μαζί όταν ήμασταν τότε στον Α, είχες περάσει κι άλλο ένα πρόβλημα. Με το θυροειδή. Θυροειδούς, μπράβο, αυτό θυμάμουν εγώ. Αυτό θυμάμουν, μάλιστα. Ναι. Σήμερα μου λόγησε και μυστηρέψεις σε εμάς ότι είχε πρόβλημα με τον καρκίνο του μαστού και αυτός και είναι ένας λόγος που συνεχίζει να τρέχει και να δίνει το μήνυμα ότι η πρόληψη είναι πιο σημαντική από οτιδήποτε άλλο για να διαχειριστείς όλο αυτό το κομμάτι της ασθένειας της υγείας. Ξέρεις, Ναταλία, πολλές φορές δεν είμαστε σε θέση να μοιραστούμε τα... Σωστά. Τα προβλήματά μας όταν είμαστε μέσα. Σωστά. Εγώ τότε κοίταζα τη δουλειά, δεν είχα λείψει κιόλας, τα έκανα όλα παράλληλα. Mm-hmm. Εντάξει. Κωνσταντίνα μου, καλημέρα, ο Νίκος Γεωργιάδης είμαι. Θα έξω κάποια άλλα πράγματα και άλλες πτυχές. Καλημέρα. Να σα ρωτήσω κάτι. Επειδή τώρα αυτό. Ποιος είναι? Ο Νίκος είναι. Ο Γεωργιάδης. Αν μπορούμε να έχουμε και πλάνο της Κωνσταντίνας όταν Γεια μιλάει, Νίκο. Θα ήταν ευτύχημα. Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή τώρα εμείς δεν το ξέραμε εδώ και φαντάζομαι ξέρεις, και ο κόσμος θα έχει λίγο ανησυχήσει που το ακούει. Νίκο, πολλά δεν ξέρει ο κόσμος. Αλλά τι θεραπεία έκανες, αν επιτρέπετε, ό,τι μπορείς να μας πεις δηλαδή. Γιατί, ξέρεις, τώρα ο κόσμος θα έχει ανησυχήσει που το ακούει. Μιλάμε για πολύ προσωπικά θέματα. Εντάξει, εγώ λόγω, από μία επίσκεψη στο γυναικολόγο και την κλασική έτσι ψηλάφιση που γίνεται στο ετήσιο... Στο check-up. Έκανα, είχε παρατηρήσει κάτι, έπιασε κάτι, ψηλάφισε κάτι. Μετά πέρασα στις υπόλοιπες εξετάσεις που γίνονται. Με έχει παραπέμψει ο γιατρός, σε μαγνητικές, παρακαιτήσει, θυμάμαι τέλος πάντων σε διάφορα πράγματα και έπρεπε να μπω να αφαιρέσω κάτι. Έγινε επέμβαση. Έγινε επέμβαση δηλαδή, ναι. Το σημαντικό είναι η πρόληψη, δηλαδή ότι και εγώ σε πολύ μικρή ηλικία βρήκα κάτι χωρίς να έχω και κληρονομικότητα, χωρίς να έχω καταλάβει από μόνη μου, μόνο από την ετήσια επίσκεψή μου. Και τώρα από ένα χαζό λόγο δηλαδή. Από εδώ και πέρα, Κωνσταντίνα, εσύ κάνεις κάποιες εξετάσεις, αιτήσιες, όπως προτείνουμε Κοίτα, σε όλες τις γυναίκες να κάνουν. Τώρα ναι. Τώρα λίγο πιο συχνά, έχοντας βρει κάτι. Αλλά γενικότερα το έχω ξαναπεί ότι αφιερώνω πάντα ένα μήνα, συνήθως το Σεπτέμβριο, μετά τις διακοπές που είμαστε έτσι, έχουμε γυρίσει, σε όλα. Λοιπόν, θα σας ευχηθώ τα καλύτερα, θα σας στείλω την αγάπη μου. Ευχαριστούμε και πολύ. Και θα πάω γιατί βλέπω ότι ο κόσμος πηγαίνει, ναι. Έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Θα σε αποδεσμεύσουμε για να τρέξεις. Είναι πολύ ωραίο το μήνυμα που περνάς ούτως ή άλλως. Είναι πολύ ωραίο το μήνυμα που περνάς και είναι και αυτό το μήνυμα του Άλμα Ζωής, ότι η πρόληψη σώζει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κι εγώ, φιλάκια.